Κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, όπως αναμενόταν άλλωστε, έχει εξελιχθεί σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης με χαρακτηριστικά, και ήταν επόμενο αυτό, απολογισμού της τετραετίας που έχει προηγηθεί. Βέβαια, ο ολοκληρωμένος απολογισμός θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019 και πιστεύουμε απόλυτα ότι θα είναι θετικός για εμάς. Θα ήταν όμως καλό να μην ξεχνάμε πού βρισκόμαστε πριν ακριβώς από 4 χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις. Απολογισμός σημαίνει και συγκριτική θεώρηση των πραγμάτων. Έχουμε λοιπόν και διαβάζουμε, θα έλεγα, εφημερίδα Καθημερινή της 16ης Ιανουαρίου του 2015, πριν ακριβώς 4 χρόνια. Στην αριστερή στήλη φιλοξενούσε ρεπορτάζ για άνοιγμα Σαμαράς στον φιλοευρωπαϊκό μεσαίο χώρο. Ήταν τότε που ο κύριος Σαμαράς ακόμα προσπαθούσε να μας πείσει ότι ήταν κεντροδεξιός. Αργότερα έγινε της λεγόμενης αντρικής σχολής με εθνικιστικές και ακροδεξιές αναφορές. Το κύριο άρθρο της ίδιας εφημερίδας την ίδια μέρα ήταν «Διακυβέρνηση με συνεργασίες» και σημείωνε το σχετικό άρθρο. «Καμία μονοκομματική κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα. Ας το πάρουν απόφαση όλοι οι πολιτικοί ηγέτες πως η Ελλάδα έχει περάσει», έλεγε το 2015, «στην εποχή της συνεννόησης και των συνεργασιών. Σε ό,τι αφορά δε την οικονομία, το ρεπορτάζ έλεγε πολύ κοντά στον ELA, στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας, ελληνικές τράπεζες, έτοιμα από 2 ιδρύματα. Μπορείτε να σας δώσω το σχετικό. Επίσης, εφημερίδα Τα Νέα, πάλι της 16ης Ιανουαρίου του 2015. Τότε, μάλλον, η καλή εφημερίδα μας έβλεπε με μεγαλύτερη συμπάθεια από ότι τώρα, αλλά ο κεντρικός τίτλος έκανε λόγο για δυσίωνα μηνύματα για το χρέος από κεντρικούς τραπεζίτες και αγορές. Ίσως λόγω της προφανούς ελεύσεως του ΣΥΡΙΖΑ μετά από λίγο. Σας το δίνω και αυτό. Αυτή ήταν η κατάσταση, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από 4 χρόνια. Είναι όμως σαν να έχουν περάσει πολύ περισσότερα χρόνια. Σήμερα η Ελλάδα, συγκριτικά με τα πρώτα τετραετίας, είναι μια εντελώς διαφορετική χώρα και κατά τη γνώμη μας μια καλύτερη χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Γιατί? Διότι σήμερα το κύρος της χώρας μας είναι εμφανώς αναβαθμισμένο όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο το χώρο της Μεσογείου και ακόμα και η κυρία Μέρκελ φαίνεται να πέφτει πολύ αριστερή για τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα έχει ψηφιστεί, μην το ξεχνάμε, η απλή αναλογική, κάτι που οδηγεί σε κυβερνήσεις ευρύτερων συνεργασιών, διευκολύνει αυτή την κατεύθυνση και θα ίσχυε από τις επόμενες εκλογές, αν είχαν το θάρρος, κυρίως το κίνημα αλλαγής, να την υπερψηφίσουν. Σήμερα τα οικονομικά μεγέθη, ιδιαίτερα το θέμα του χρέους, δεν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Θεωρείται και είναι αντιμετωπίσιμο και με την σκέτη εξαίρεση του κυρίου Σιμίτη, κανείς δεν το θέτει ως αξεπέραστο πρόβλημα. Σήμερα οι τράπεζες βρίσκονται σε αισθητά καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από 4 χρόνια. Και σήμερα ακόμη η Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από το φιλευρωπαϊκό μεσαίο χώρο και η ηγεσία της είναι έρμεο μιας ακροδεξιάς ομάδας. Θα έλεγα όμως και θα συμπλήρωνα ότι δυστυχώς και το κίνημα αλλαγής, η πολιτική της ηγεσίας του, φαίνεται ότι δεν αλλάζει μόνο ο αριθμό φορολογικού μητρώου, αλλά υφίσταται, έχει υποστεί και ισχυρές αλλοιώσεις στο DNA του. Να προσθέσω και ορισμένα πράγματα ακόμα. Σήμερα εργάζονται 400.000 περισσότεροι συμπολίτες μας, έχουν δουλειά από το 2015. Σήμερα ήδη το κάνουμε και ετοιμαζόμαστε ακόμα περισσότερο να αποκαταστήσουμε αδικίες του παρελθόντος, καταργώντας τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους κάτω από 25 ετών, ενισχύοντας, αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό και ακόμα προωθούμε το επίδομα ενοικίου, τις 120 δόσεις για τις οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, για ένα σύστημα ενισχυμένης προστασίας της πρώτης κατοικίας κλπ. Κλπ. Και συνολικά οδηγούμε τη χώρα με προσεκτικά βήματα σταδιακά σε μια πορεία ανάπτυξης. Συμπέρασμα απολογιστικό. Η κατάσταση δεν θυμίζει σε τίποτα το 2015,
με εξαίρεση ορισμένα πρόσωπα, ορισμένα ονόματα που έρχονται από παλιά και θεωρούν ότι είναι απορίας άξιο, νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, με αυτόν τον αέρα, για να μην πω τίποτα άλλο. Το παλιό δηλαδή, το ξεπερασμένο, το καταδικασμένο πολιτικό σύστημα. Και στην πορεία αυτών των χρόνων ήταν απέναντί μας πρόσωπα και κόμματα που οδήγησαν τη χώρα στα μνημόνια και την επιτροπία, αλλά απέναντί μας είναι και ένα σύστημα, ήταν και είναι ένα σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής, το οποίο τρέμει το ενδεχόμενο να παραμείνει για άλλα 4 χρόνια μακριά από την εξουσία και χωρίς να μπορεί να καθορίζει, να επηρεάζει εξελίξεις, να ανεβοκατεβάζει, για παράδειγμα, κυβερνήσεις κλπ. Και ακόμα να μην μπορεί να κουκουλώνει, να συγκαλύπτει δυσόδεις καταστάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισες, αυτό το παλιό σύστημα κατηγορεί εμάς, και θα ήθελα, μια και ήρθε και ο κύριος Τσιάρας τώρα, να το ακούσει από πρώτο χέρι και να απευθυνθώ και στον ορθό του λόγο που πιστεύω ότι τον χαρακτηρίζει. Μας κατηγορεί για δίθεν σικέ διαζύγιο με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλά, μένει έκπληκτος ο κάθε φυσιολογικός άνθρωπος από τη νέα αυτή ανακάλυψη του κυρίου Μητσοτάκη. Το ΣΥΚΕ, λέει, διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Και διορωτώ με, είναι ανόητοι οι άνθρωποι? Φοβούνται κάτι και γι' αυτό εκ των προτέρων συκοφαντούνε μήπως χάσουν ψήφους, ή εξιδίων τα αλότρια κρίνουν? Νομίζω ότι πρόκειται και για τα τρία. Συμβαίνουν και τα τρία από κοινού. Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή ότι εμείς, όπως και να το κάνουμε, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, ό,τι λέμε το εννοούμε. Με καθαρά χαρτιά προχωρούμε με κύριο γνώμονα το εθνικό συμφέρον απέναντι σε όλους αυτούς τους δεξιούς, ακροδεξιούς, λαϊκιστές που έκτισαν καριέρες πάνω σε εθνικά ζητήματα ρίχνοντας δικές τους κυβερνήσεις, απέναντι σε όλους αυτούς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αλλάζουν θέσεις και τοποθετήσεις και να ξεχνούν συμφωνίες και όρους που οι ίδιοι είχαν συνομολογήσει. Δεν είναι, αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, η συμφωνία των Πρεσπών που αποτελεί τη συγκολητική ουσία για τόσο ανομοιογενείς, αν θέλετε, προσεγγίσεις όπως αυτές που βλέπουμε αυτές τις ημέρες και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο φόβος ότι μια νίκη ακόμα των δυνάμεων της πρόοδου και της δημοκρατίας θα του στείλει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Από την πλευρά μας, χωρίς ηγεμονισμούς, με καθαρές θέσεις, καλούμε κάθε προοδευτικό άνθρωπο, κάθε δημοκράτη πολίτη, κόμματα, συλλογικότητες να μας στηρίξει, δηλαδή να στηρίξει την εθνική προσπάθεια και να συμπαραταχθούμε όλοι μαζί. Ειδικά σήμερα που έχουμε τελειώσει με τις παλιές μνημονιακές δεσμεύσεις, σήμερα που κάνουμε μια νέα αρχή, τώρα είναι η ώρα να χαράξουμε νέες προοδευτικές πολιτικές με νέες προοδευτικές συμμαχίες. Τώρα είναι η ώρα που όλοι θα κριθούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, όπως λέει ο Διονύσης. Να είστε καλά.